Καλημέρα και από μένα. Όπως ακούσατε, εγώ είμαι η Βερόνικα και σας καλωσορίζω και πιο επισήμως ίσως στο κανονικό stage του δεύτερου live του Mindflow 2020. Έπειτα από ένα δυναμικό ξεκίνημα από το experience team μας, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τις ομιλίες μας και η πρώτη μας ομιλία έχει θεματική Adaptability Matters και η ομιλήτριά μας είναι η κυρία Μαρίνα Γιαρένη, CEO της Learning for Life. Ο λόγος στην κυρία Μαρίνα. Έχω, νομίζω έχω μικροφωνάκι. Καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να ξυπνήσαμε. Το θέμα μας είναι Adaptability Matters. Είναι σπάνια και ήδη έχουμε προσαρμοστεί στο να μην σας έχουμε κοντά μας, στο να μην μπορούμε να διαδράσουμε άμεσα. Ξέρω όμως ότι υπάρχει το chat, με το οποίο είναι ένα από τα κανάλια με τα οποία θα κουβεντιάσουμε και θα μιλήσουμε. Καλημέρα λοιπόν ξανά. Η προσαρμοστικότητα, το κύριό μας θέμα. Πάμε λίγο να δούμε πώς είμαστε σήμερα. Για να ξεκινήσουμε λίγο το chat engagement. Έχουμε εδώ τους ανθρώπους μας οι οποίοι θα μας δίνουν το feedback σας και το ρυθμό σας. Για να απαντήσουμε λίγο στο chat, για να βάλουμε κανένα emoticon, κανένα κουκιδάκι, κανένα σύμβολο. Ξυπνήσαμε, παιδιά, ή να βοηθήσουμε λιγάκι περισσότερο να ξυπνήσουμε, έστω διαδικτυακά. Έχουμε κάτι στο chat, έχουμε ξυπνήσει. Πώς τα βλέπετε, Βερόνικα, Χριστίνα. Έχουμε σχόλια στο chat. Ξυπνήσαν τα παιδιά. Τι μας λένε. Ξεκίνησαν. Καλημέρα. Καλή επιτυχία από την Άννα. Πολύ ωραία, Άννα μου. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, Learning for Life είναι το τελευταίο brand name, δύο λόγια για μας. Με αυτό το brand name ξεκινήσαμε στην Ελλάδα το 2007. Έχουμε όμως 28 χρόνια εμπειρίας στο να οδηγούμε άτομα, ομάδες και εταιρείες στην αριστεία, με περισσότερες από 1.800 tailor-made λύσεις που έχουν προσφερθεί σε 40 χώρες στις 5 Ηπείρους, λύσεις στρατηγικής εκπαίδευσης και executive coaching για δεκάδες χιλιάδες στελέχη και η εξειδίκευσή μας είναι η καλύτερη σε όλο τον πλανήτη. Είτε αυτοί είναι οι εταιρείες και οι οργανισμοί στις κατατάξεις Fortune 500, Fortune 100 ή τα καλύτερα best workplaces σε 40 χώρες. Πώς θα συνεργαστούμε σήμερα? Όπως ήδη έχουμε ξεκινήσει, θα ακολουθήσετε λίγο το ρυθμό μας, ενδέχεται κάποια στιγμή να γίνει γρήγορος. Μείνετε σε εγρήγορση, γιατί θα τρέξουμε κάποιες ανώνυμες έρευνες live για να δούμε λίγο, να σφιγμομετρήσουμε κάποια πραγματάκια. Εννοείται ότι είστε ευπρόσδεκτοι να συνεισφέρετε μέσα από το chat και έχετε και το τηλέφωνο σας κοντά σας, παρακαλώ. Θα προσπελάσουμε το Mentimeter, το menti.com, πολύ άμεσα κιόλας, για να παίξουμε κάποιες live έρευνες και να δούμε πού στεκόμαστε, ανώνυμα πάντα. Για όσους το γνωρίζετε, γνωρίζετε ότι υπάρχει ανωνυμία. Μετράει πάρα πολύ προσαρμοστικότητα. Ζούμε πια εδώ και καιρό μια εποχή η οποία είναι γεμάτη η αλλαγή, γεμάτη αλλαγή, αλλά στην άγρια και στην καταιγιστική μορφή της, τόνους αλλαγής έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε κάθε επίπεδο της ζωής και της καριέρας. Και βέβαια έχουμε περάσει πολύ εύκολα στη φάση που ονομάζεται transformation, μετασχηματισμός, όπου ψάχνουμε πια εκεί που τα βανιάζει κάθε φορά το πράγμα, να βρούμε ποιο είναι το νέο σχήμα που θα μας οδηγήσει στην επόμενη επιτυχημένη σελίδα μας, ως άτομα, ως ομάδες, ως εταιρείες. Πάμε λοιπόν να παίξουμε λίγο στο chat. Θα σας δώσω τον κωδικό. Παρακαλώ να δείτε λιγάκι την ερώτηση και θα την αφήσω λίγα δευτερόλεπτα. Πριν ορίσουμε επιστημονικά την προσαρμοστικότητα, να δούμε λιγάκι τι δεν είναι προσαρμοστικότητα, τι δεν είναι adaptability. Θα έχετε να ψηφίσετε, να διαλέξετε μία από τις εξής λέξεις: πλαστικότητα, αμφιδεξιότητα, συμβατότητα, διαθεσιμότητα, πολυλειτουργικότητα, ευπλαστότητα. Σας προσκαλώ λοιπόν να μεταβείτε στο menti.com και να βάλετε τον κωδικό 92294 και πάω και εγώ να το ενεργοποιήσω. Πάμε λοιπόν με την ησυχία μας για να δούμε λίγο τι πιστεύουμε. Menti.com, κωδικός τον βλέπετε στην κορυφή τώρα σε αυτό το slide. 92294. Για να δούμε λοιπόν, ποια από τις λεξούλες αυτές επιστημονικά δεν είναι, μία από αυτές τις λέξεις δεν είναι adaptability. Για να δούμε, θα αφήσω λίγα δευτερόλεπτα να ψηφίσουμε. Menti.com, κωδικός που βλέπετε στην κορυφή. Για να δούμε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε. Ωραία.
Wow, διαμορφώνεται το αποτέλεσμα, πολύ εντυπωσιακό. Μπράβο, παιδιά. Θα έχουμε λίγα δευτερόλεπτα ακόμη. Προς το παρόν έχουμε τρεις λέξεις, τις οποίες ψηφίζετε. Εσείς βλέπετε όλη την γκάμα των λέξεων. Για πάμε λίγο ακόμα. Έχουμε 7 φανταστικά παιδιά που έχουν ψηφίσει εδώ. Άρα, προς το παρόν κερδίζει λίγο η διαθεσιμότητα. Η συμβατότητα έχει πάρει μπροστά. Okay, για να συνεχίσουμε λίγο, να δω τι βλέπω. Βλέπω ότι είχαμε ένα καλό quiz καταρχήν, γιατί έχουμε πολλαπλές απαντήσεις. Η αλήθεια είναι όμως ότι μόνο μία από τις λεξούλες που σας περιέγραψα δεν είναι adaptability, σύμφωνα και με τις γνώσεις του neuroscience. Βλέπω τώρα ότι σκοράρει ψηλά η συμβατότητα. Υπάρχει σωστή απάντηση σε αυτό το αποτέλεσμα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής και βλέπετε στις οθόνες σας. Θα το σταματήσω σε λίγο. Έχουμε ήδη 17 παιδιά και σας ευχαριστούμε που συμμετέχετε. Ανεβαίνει το νούμερο. Okay. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το να είσαι συμβατός σημαίνει αρκετή προσαρμοστικότητα. Και η αμφιδεξιότητα είναι, είναι ένα από τα συνώνυμα. Το να είσαι αμφιδέξιος είναι ένα από τα συνώνυμα της προσαρμοστικότητας. Το the plasticity που βάλατε κάποιοι, και μπράβο σας και σας ευχαριστούμε, είναι και αυτό συνώνυμο της προσαρμοστικότητας, γιατί έχει να κάνει ακριβώς με το plasticity του εγκεφάλου και την ευληγησία που μας δίνει. Η σωστή απάντηση, η οποία έχετε καταλήξει στο σχήμα και ευχαριστούμε στο ανώνυμο αυτό, Paul, είναι η λέξη διαθεσιμότητα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όποιος είναι adaptable, που έχει όλες τις υπόλοιπες ποιότητες, πρέπει σώνει και καλά να είναι διαθέσιμος. Δεν είναι συναφής η μία έννοια με την άλλη. Εξαιρετική δουλειά, μπράβο σας και πολύ ωραίο engagement. Ωραία, άρα η σωστή απάντηση είναι διαθεσιμότητα. Πάμε να δούμε όμως επιστημονικούς ορισμούς. Τι είναι λοιπόν η προσαρμοστικότητα? Είναι η ικανότητα ενός οργανισμού να αλλάζει τον εαυτό του ή το response, την ανταπόκρισή του, όταν οι συνθήκες ή το περιβάλλον μεταβάλλονται. Θέλει και ένα proactiveness, είναι η προθυμία και η πρόθεση μετασχηματισμού, ώστε ο οργανισμός να ταιριάζει, προσέξτε, δεν είναι ταιριάξει, γιατί δεν είναι one-off, να ταιριάζει σε διαφορετικές συνθήκες και να ανταποκρίνεται σε νέες ανάγκες, όπως κάθε φορά αυτές διαμορφώνονται. Είναι πολύ σημαντική πτυχή του adaptability να μαθαίνω συνειδητά, να αποδελτιώνω την εμπειρία μου και να μαθαίνω από αυτήν. Επιστημονική ορισμή από τις πηγές μας, να πω λίγο, οι πηγές μας είναι τα σύγχρονα σχολεία γνώσης, όπως είναι Harvard, INSEAD, MIT, Human Labs, ειδικά τα Human Labs του MIT και Stanford. Τώρα, πολύ σημαντικό στις επιχειρήσεις, το επιχειρήν. Από τα 28 αυτά χρόνια της καριέρας μου, περίπου τα 25 είμαι επιχειρηματίας. Και βλέπω ότι μ' αρέσει πολύ ο όρος που έχει βγει πλέον επιστημονικά, το AQ, Adaptability Quotient. Φανταστικός όρος, έχω αφήσει τον ορισμό στα αγγλικά. Μετρά την ικανότητα μιας επιχείρησης να καλοδέχεται αλλαγές, πιθανά από την αγορά, αλλά όχι μόνο, γιατί υπάρχει πολλές αλλαγές, μπορεί να καλοδέχεται νέες γενιές εργαζομένων, να καλοδέχεται νέες τάσεις, να καλοδέχεται νέες προτιμήσεις και πολύ σημαντικό κομμάτι, τεχνολογικές εξελίξεις. Πρόκειται λοιπόν για την ικανότητα που πρέπει να έχει μία επιχείρηση, ένας οργανισμός, ένα startup, ένας επιχειρηματίας, να αλλάζει ευέλικτα τη στρατηγική του, τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα, τον τρόπο που οι ομάδες δουλεύουν μεταξύ τους, ώστε να προσαρμοστεί και να ανταποκριθεί όμορφα σε μη αναμενόμενες αλλαγές και στην ανάγκη πλέον την έντονη του μετασχηματισμού. Είναι μία εποχή που θα ξέρετε βέβαια εσείς, γιατί είστε επιστημονικά μυαλά, ότι το IQ αμφισβητείται, το EQ, η συναισθηματική νοημοσύνη, βρίσκεται βεβαίως και καλά κρατεί και πρέπει να υπάρχει, γιατί είναι πολύ σημαντικός παράγοντας επιτυχίας. Φαίνεται όμως ότι το AQ κερδίζει, λόγω των εποχών που ζούμε, όλο και μεγαλύτερο και περισσότερο έδαφος. Τι θα δούμε σήμερα? Έναν ορισμό, τον είδαμε παρεμπιπτόντως, 4 τρόπους να μετρήσουμε πόσο adaptable είμαστε επιστημονικά, το μοντέλο μας, και 12 βέλτιστες πρακτικές ενίσχυσης του adaptability, γιατί είναι ένας μυς που μπορούμε να τον γυμνάζουμε αένα σε όλη τη ζωή. Τον ορισμό λοιπόν μόλις τον είδαμε, έναν για το άτομο και έναν για την επιχείρηση με το δίκτυο AI. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα μετρήσετε την προσαρμοστικότητά σας. Σας θέλω λίγο στο chat τώρα να δούμε λιγάκι κάποιο assessment, εύκολο. Όταν λέμε να μετρήσουμε το adaptability, ουσιαστικά εννοούμε πόσο αποτελεσματικά αντιδράτε
στην αναπόφευκτη αλλαγή, αλλά και σε τεράστιους τόνους αλλαγής που πέφτουν πάνω μας κάθε μέρα ή κάθε ώρα. Πρώτος από τους τέσσερις τρόπους. Έχετε εξασκήσει το μυαλό σας στο να απεικονίζει πολλές διαφορετικές και θετικές πιθανές εκδόσεις του μέλλοντος. Δηλαδή, το μυαλό συνεχώς να κάνει προσομοίωση. Να ρωτήσω κάτι, για παράδειγμα, και αν θέλετε απαντάτε στο chat. Τι θα γινόταν εάν τα πανεπιστήμια έκλειναν εντελώς για 2 χρόνια. Και μιλάω τώρα με βάση αυτό το τι θα γινόταν εάν, να μου απεικονίσετε μια θετική πιθανή έκβαση μέλλοντος. Όχι να πέσουμε βέβαια στον αδύρ. Τι θα γινόταν αν σταματούσαν να λειτουργούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για 6 μήνες εντελώς. Τι θα γινόταν. Αυτό λοιπόν, αν συνεχώς αυτό το πράγμα υπάρχει στο μυαλό σας, εννοείται ότι μπορούμε να διδάξουμε στο μυαλό μας να το βάλει αυτό μέσα στο κεφαλάκι του. Αυτές οι ερωτήσεις, το τι θα γινόταν εάν, τι θα γίνει εάν, οθούν τον εγκέφαλο να γυμνάσει το μη. Οθούν τον εγκέφαλο να κάνει προσομοίωση. Και οι άνθρωποι που το έχουν και από φύση τους αυτό ή εκπαιδεύουν το μυαλό τους αυτό, γίνονται και είναι πιο adaptable. Δεύτερος τρόπος assessment. Κάθε πότε διαγράφετε το σκληρό του εγκεφάλου. Κάθε πότε. Κάθε πότε γυρνάτε σε αρχάριο mindset και stage. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς και όσο μεγαλώνουμε αυτό μπορεί να γίνει χειρότερο και εκεί είναι οι μη προσαρμοστικοί άνθρωποι σε επιχειρήσεις. Χτίζουμε πάνω στη γνώση, ναι, αλλά ζούμε σε εποχές μετασχηματισμού και όπως έλεγε και ο Γκάντι, αυτό που προσπαθώ είναι να μειώσω τον εαυτό μου στο μηδέν. Και έτσι ο Γκάντι πέρασε πολλά πράγματα και τελικά κατάφερε ένα έθνος ολόκληρο να το οδηγήσει στο μεγαλείο, γιατί μία από τις ποιότητές του ήταν ότι συνεχώς έσβηνε τα πάντα. Άρα να ρωτήσω, κάθε πότε αμφισβητείτε αυτά που γνωρίζετε ή αυτά που έχετε βρει και έχετε αποκρυσταλώσει στο κεφάλι σας. Κάθε πότε αλλάζετε τον τρόπο που διαβάζετε ή ακόμη και το μέρος που διαβάζετε ή την ομαδικότητα με την οποία διαβάζετε. Κάθε πότε το κάνετε challenge αυτό και το αρχικοποιείτε. Δεύτερο κομμάτι λοιπόν, να γυρνάμε σε stage αρχαρίου και να σβήνουμε. Με ποιον τρόπο ελέγχετε τον εαυτό σας όταν σας χτυπάει η αλλαγή και η λέξη χτυπά είναι βασική, γιατί μιλάμε για μεγάλες ποσότητες αλλαγής. Μπορεί κάποιοι από εσάς να ζείτε ή να έχετε ζήσει πρόσφατα δραματικές οικογενειακές στιγμές. Μπορεί να είχατε, ομιγέννητο γίνεται όμως αυτό, απώλεια αγαπημένων προσώπων. Μπορεί να αλλάξατε σπίτι, μπορεί να αλλάξατε σχολείο. Ωραία. Μπορεί να αλλάξατε σχολή, μπορεί να πήγατε σε άλλο τμήμα, δεν ξέρω, οτιδήποτε. Με ποιο τρόπο ελέγχετε τον εαυτό σας συνειδητά. Αυτό είναι το προσωπικό σας κεφάλαιο ηγεσίας. Στο πώς αντιδράτε. Η αλλαγή θα μας χτυπήσει, μας χτυπάει πάντα. Και εκεί είναι η ευκαιρία να χτίσουμε adaptability. Τρίτος λοιπόν τρόπος, πώς ελέγχετε τον εαυτό σας όταν χτυπάει η αλλαγή. Κοιτάξτε να δείτε, το adaptability, εάν δεν είμαστε πολύ fixed mindset άνθρωποι, καθώς περνάει η ζωή, λίγο βελτιώνεται. Γιατί ακριβώς είναι η ποσότητα αλλαγής που έρχεται μπροστά μας. Έχουμε άλλα φορτία, δεν υποτιμώ, εννοείται, μακάρι να ήμασταν πάντα εκεί. Έχουμε άλλα φορτία στη φοιτητική μας ζωή. Έχουμε πολλά άγχη βέβαια. Κοινωνικότητα, σχέσεις, οικογένεια. Οικογένειά μας ενώ που πιθανά μένουμε και μαζί τους. Τι θα κάνω στα μεταπτυχιακά. Μετά βέβαια το σκαλάκι ανεβαίνει πιθανά. Παράδειγμα λέω, μπαίνουμε σε μια εταιρεία με θεσμικό ρόλο, με κανονικό ρόλο, ως individual contributors, ατομικά συνεισφέροντες. Συνεχίζουν όμως πάλι οι αλλαγές να συμβαίνουν. Τι γίνεται με τις σχέσεις μας, τι γίνεται με το οικογένειά μας, πού μένουμε, θέλουμε να αυτονομηθούμε, θέλουμε να δουλεύουμε και παράλληλα να κάνουμε σπουδές. Μας οριμάζει η ζωή με την καλή έννοια, δεν σημαίνει ότι ήμασταν όριμοι προς Θεού. Και βέβαια μετά έρχεται και το φορτίο αυτό της ηγεσίας. Μπορεί να πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι όχι απλά για τον εαυτό μας και το πόσο adaptable είμαστε, αλλά μπορεί να πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι και για άλλους ανθρώπους. Okay? Και αυτό είναι μια δύσκολη πίστα. Θα μιλήσουμε αργότερα για αυτή την πίστα. Σε καμιά, ξέρω εγώ, 3-4 χρόνια θα ξαναπούμε. Τέταρτο κομμάτι. Σας υποσχέθηκα 4 τρόπους assessment. Είστε ερωτευμένοι με την εξερεύνηση. Ή απλά είστε παθιασμένοι με την αξιοποίηση των επιτυχιών σας.
υπάρχει πάντα μία μάχη. Ειδικά όταν έχουμε πρόσφατες επιτυχίες και είναι άκρος ανθρώπινο, δεν μπορείς το άλλο δευτερόλεπτο να ξεκινήσεις για εξερεύνηση. Θέλεις λίγο να το χαρείς. Έχει φανεί όμως ότι μόνο οι πολύ adaptable άνθρωποι πολύ γρήγορα βγαίνουν ξανά στην εξερεύνηση. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό. Ενώ άλλοι έχουν καταστραφεί, να σας πω, ολόκληρες εταιρείες από αυτό. Παράδειγμα, μεγάλη επιτυχία, ζούμε καταπληκτικές στιγμές. Αντίστοιχη εταιρεία είναι η εταιρεία Blockbuster, η οποία τώρα δεν υπάρχει γιατί δεν έκανε transformation, σταμάτησε, έκανε monetize την επιτυχία της. Καλά έκανε, αλλά αυτό στις εποχές που ζούμε θα σε οδηγήσει σε αδιέξοδο, μπορεί και σε θάνατο. Άρα, μένω στο πρώτο κομμάτι. Πρέπει να είμαστε ερωτευμένοι με την εξερεύνηση συνεχώς. Σαν επιστήμονες. Αυτό το κάνουν πολλοί επιστήμονες. Αυτά λοιπόν είναι 4 στοιχεία τα οποία βοηθούν να κάνουμε assess το adaptability. Γιατί πρέπει να το κάνουμε assess? Γιατί έρχονται μπροστά μας, και γι' αυτό και το IQ, το AQ, συγγνώμη. Το AQ είναι μεγάλος, πολύ σημαντικός δείκτης, γιατί δεν σταματάει ο ρυθμός της αλλαγής. Δεν επιβραδύνεται. Αντιθέτως, επιταχύνεται. Και φέρνει μπροστά μας μεγάλα transformations. Το 80% των επαγγελμάτων του 2025 δεν το ξέρουμε ακόμα ποιο θα είναι, ποιο είναι το όνομά του, ποιο είναι αυτό το επάγγελμα. Το 80%, φανταστείτε γιατί οι αλλαγές θα συντελεστούν τα επόμενα λίγα χρόνια. Ο μέσος όρος του αριθμού θέσεων εργασίας στη ζωή κάποιου ανθρώπου είναι 6. Ο μέσος όρος λέει πιθανά σε 6 διαφορετικές εταιρείες, ίσως και σε 6 διαφορετικά επαγγέλματα. How adaptable are you? Είναι πολύ βασικό. Ωραία, γιατί για να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιου είδους ρυθμούς, πραγματικά, που είναι συναρπαστικοί, τα adaptable μυαλά κατανοούν ότι αυτό είναι το γίγνεσθε και απλά περνάνε καλά. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν δύσκολες στιγμές, αλλά είναι συναρπαστικό αυτό που συμβαίνει. Αν το δούμε με αυτόν τον τρόπο και γυμνάσουμε το μη, όπως θα σας δείξω το μη, αυτό το μάσο, θα μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας καλά. Λοιπόν, τώρα που μάθαμε πώς να κάνουμε ασές, για να παίξουμε λίγο ξανά. Θα σας προσκαλέσω να πάτε στο Mentimeter. Είναι μια διπλή ερώτηση, πολύ αποκαλυπτική, πολύ γλυκούλα, πολύ ανώνυμη, εντελώς ανώνυμη δηλαδή. Πού τοποθετώ τον εαυτό μου στην κλίμακα της προσαρμοστικότητας? Εξηγώ πρώτα την ερώτηση πριν σας την ενεργοποιήσω, παιδιά. Άρα, θα έχετε μια κλίμακα από 0 ως 100%, όπου το 0 σημαίνει καθόλου προσαρμοστικός. Κάνε ένα assessment, δεν θα ξέρουμε ποιος είσαι, και 100% απόλυτα προσαρμοστικός. Έδειξα πριν κάποια στοιχεία. Δεν ξέρω αν κανείς μπορεί να πει ότι είμαι απόλυτα προσαρμοστικός. Εννοώ ότι είναι λίγο άγνωστο, αλλά it's okay. Άρα, η πρώτη ερώτηση που θα δείτε είναι πού τοποθετώ τον εαυτό μου στην κλίμακα της προσαρμοστικότητας. Δεύτερη ερώτηση, πολύ σοβαρή, μην την πάρετε για αστείο, αν και έχει έτσι μια χρειά. Σε ποιο ποσοστό μπορώ να βελτιώσω την προσαρμοστικότητά μου μέχρι τα Χριστούγεννα φέτος, αυτής της καταπληκτικής χρονιάς που ζούμε. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά, για να δούμε λίγο. Εννοείται ότι παίρνουμε menti.com. Ο κωδικούλης μας, παιδιά, είναι πάλι ο ίδιος. Για να ενεργοποιήσω λίγο την ερώτηση. Να σας πω ότι το consolidated input από αυτές τις ερωτήσεις θα το, με ένα μικρό έτσι σχόλιο, θα το βγάλουμε, θα το δώσουμε βεβαίως στο ThinkBiz, το οποίο ευχαριστούμε απίστευτα για την τιμή που μας κάνει. Για να δούμε λοιπόν. Wow! Βλέπουμε προσαρμοστικούς ανθρώπους μέχρι στιγμής, ο πρώτος τουλάχιστον είναι πολύ προσαρμοστικός, αλλά δεν σκέφτεται να δουλέψει πολύ μάλλον μέχρι τα Χριστούγεννα από ό,τι βλέπω. Λίγο θα βελτιωθεί, αλλά είναι ήδη σε καλό επίπεδο. Wow! Βλέπω πολύ... Δεν το περίμενα αυτό. Δεν το περίμενα. Κάνετε τόσες θετικές προβολές. Μπράβο! Μπράβο! Και βλέπω, οκ. Okay. Το πιστεύετε. Έχουμε 3 μήνες, παιδιά, μέχρι τα Χριστούγεννα. Προλαβαίνουμε. Σας θυμίζω ότι για να χτιστεί κάτι θέλει 66 μέρες, και έχουμε παραπάνω μέρες. Λοιπόν, οκ, okay, ενδιαφέρον. 12 παιδιά, 12 άνθρωποι. Για να πάμε λίγο. Κουνιέται λίγο που βρίσκομαι. Καλά επίπεδα όμως προσαρμοστικότητας. Και εννοείται ότι περιμένουμε καλύτερα. Είστε το μέλλον. Και μην το χάσετε αυτό. Αν ακολουθήσετε τις συμβουλές του assessment,
να μηδενίζετε τον εαυτό σας, που και πού, τη γνώση, να γυρνάτε σε state αρχάριου. Εάν ερωτευτείτε με την... Εάν ερωτευτείτε με την εξερεύνηση, θα το κρατήσετε αυτό το πολύ καλό ποσοστό και θα το βελτιώσετε. Λοιπόν, έχουμε 30 παιδιά σχεδόν, που σας ευχαριστούμε πολύ. Τι βλέπω λοιπόν εδώ, τι βλέπω? Βλέπω ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Μπράβο σας. Βλέπω ότι έχουμε ανθρώπους που πιστεύουν και είναι αρκετά προσαρμόσιμοι. Μπορώ να παρακαλέσω να μην το χάσουμε αυτό? Γιατί μεγαλώνουμε και νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα και δίνουν εκατομμύρια εταιρείες για να μας κάνουν λίγο πιο προσαρμόσιμους, γιατί κλειδώνουμε και λοκάρουμε και το μέλλον είστε εσείς και το περιμένουμε αυτό το μέλλον, το χρειαζόμαστε σε επίπεδο adaptability. Και βλέπω έτσι μια γενναία τοποθέτηση απέναντι στην βελτίωση. Πολύ καλά. Θα σας δώσω τώρα λοιπόν μερικές συμβουλές για να έχετε να παίζετε. Okay? Για να το βελτιώσετε. Ήδη και τα 4 μυστικά που είπαμε πώς να το κάνετε ασές. Μπράβο σας. Εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και πολύ adaptable σας βρίσκω. Το υπηρετείτε δηλαδή αυτό το 6,9 στα 10. Το υπηρετείτε γιατί... Μπαίνετε, παρακολουθείτε YouTube, γράφετε στο chat, βγαίνετε στο Mentimeter, αρπάζετε το κινητό σας. Αυτό είναι το νόημα. Λοιπόν, δεν μας φοβίζει κάτι αν εκγυμνάσουμε αυτό το μη. Σε όλες τις ηλικίες βέβαια, αν κοιτάξουμε όλο τον πληθυσμό της χώρας μας και όλων των χωρών, αυτό που βλέπουμε αυτή την περίοδο βέβαια, ζούμε και μια παγκόσμια πανδημία, δεν το ξεχνάμε. Βλέπετε, ας πούμε, φοράμε κάτι εξοπλισμούς εδώ ιδιαίτερους. Ελπίζω να μην ενοχλεί αυτό, να περάσουμε το πάθος μας για το αντικείμενο. Παρόλα αυτά, είμαστε στη στιγμή που υπάρχει πολύ μεγάλος πληθυσμός ανθρώπων που βιώνουν ζητήματα άγχους, έχουν θέματα ευημερίας ή έλλειψη ευημερίας ή ψυχικής υγείας. Άρα η ένδειξη είναι ότι έχουμε δουλίτσα να κάνουμε. Δεν ανταποκρινόμαστε ακόμα τόσο καλά. Βέβαια, έχει αλλάξει και η ταχύτητα και η ποσότητα της αλλαγής. Δεν είναι, είναι αλήθεια αυτό. Εδώ είναι μια δύσκολη, ένας δύσκολος έτσι, κανόνας. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε να εναρμονιζόμαστε καλύτερα και να αποκτήσουμε προδραστική ικανότητα adaptability. Όχι απλά, εντάξει, καλό είναι και όταν έρθει η αλλαγή να την λειτουργήσω σωστά, αλλά πώς μπορώ, παράδειγμα, να προδραστικά να ετοιμαστώ, με πλάνο, με στρατηγική. Γιατί είναι ένας μυς, ωραία. Είναι ένας μυς που μπορεί να εκγυμναστεί. Και οφείλουμε να τον εκγυμνάσουμε. Σας λέω ότι υπάρχουν εταιρείες, αυτή την περίοδο δουλεύω ένα μεγάλο πρόγραμμα στρατηγικής με ένα πολύ δυνατό startup στον χώρο των sites, του monetizing sites στην Αμερική. Και το νούμερο ένα που ζητούν για τα νέα παιδιά στελέχη στο κομμάτι της διαχείρισης sites για μουσική κτλ. Είναι το AQ, Adaptability Quotient. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι, η μισή είναι στη Νέα Υόρκη. Η άλλη μισή είναι στο Ισραήλ. Οι πελάτες τους είναι σε όλο τον πλανήτη. Δεν βρίσκονται. Δεν υπάρχει θα ήθελα να βρεθούμε από κοντά και τώρα. Θα βρεθούν σε 3 χρόνια αυτοί, να ξέρετε. Λοιπόν, εύκολα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θέλει πολύ adaptability για να μπορέσουμε να φτάσουμε. Μια εταιρεία η οποία πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει, γι' αυτό και πρέπει να κάνουν τη στρατηγική τους προσέγγιση. Λοιπόν, ένας μυς. Πάμε να δούμε και 12 συμβουλές για να τον αναπτύξουμε. Μελέτησα πολλά μοντέλα, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικά τα μοντέλα που υπάρχουν και μπορείτε να τα βρείτε με ένα απλό Google Search. Σε όλα τα μεγάλα σχολεία ηγεσίας, αυτά που σας ανέφερα σαν τις πηγές μας νωρίτερα, και ήθελα να δω τι θα σας παρουσιάσω και με ποιον τρόπο, γιατί είμαστε authorized να μοιραστούμε μαζί σας κάποια πράγματα. Κάποια στιγμή μπουρδουκλώθηκα και λέω, τα αφήνω όλα στην πάντα, και αυτό που θα κάνω είναι θα πάω σε αυτά τα παιδιά και θα μιλήσω από την εμπειρία των 28 ετών για το τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουν μέσα σε μια επιχείρηση, ειδικά στο transition και όχι μόνο, στο θέμα του adaptability. Και μπορεί αυτό τώρα να σας φανεί λίγο ένα μικρό άλμα. Θα σας πάω δηλαδή κάποια χρόνια μετά, όταν θα είστε μέσα σε μια εταιρεία και τότε ίσως με θυμηθείτε καλύτερα. Όχι ότι δεν θα το αντιληφθείτε από τώρα. Θα σας δώσω λοιπόν 12 σημεία, τα οποία δεν θα τα βρείτε κάπου αυτά, γιατί είναι μοντέλο της Learning for Life. Και θα δείτε ότι
Τι είναι αυτά τα σημεία, είναι πράγματα που μπορείτε να ξεκινήσετε να τα χτίζετε από τώρα, γιατί πραγματικά μετουσιώνουν το adaptability στην επιχείρηση. How to improve. 12 tips πολύ πολύ γρήγορα, πριν δούμε και πάμε και λίγο Hollywood, για να περάσουμε και λίγο όμορφα. Καταρχήν, όλα τα χαρακτηριστικά του adaptability δεν είναι static. Μπορούν να αναπτύσσονται. Άρα δεν παίζει αυτό το αναδραστικό, ναι, αλλά έτσι γεννήθηκα. Ναι, έτσι γεννήθηκες και ωραία, πολύ ωραία. Κάνε ασές που γεννήθηκες και πάμε από εκεί και πέρα. Επίσης να σας πω, μπορεί να μην σας αρέσει αυτό, αν είστε fixed, που δεν είστε βέβαια, ότι θέλετε, δεν θέλετε, θα αναπτυχθούν. Απλά θα αναπτυχθούν πολύ λίγο. Αν το δουλέψετε και λίγο, γιατί η ζωή μας στέλνει αλλαγή πάνω μας και αναγκαστικά θα επιβιώσουμε. Απλά αν το δούμε πιο προδραστικά και λειτουργήσουμε κάποια από αυτά τα tips από τώρα, σίγουρα θα εκτινάξουμε την ποιότητα και την εκλέπτυνση αυτών των ικανοτήτων προσαρμοστικότητας. Πρώτον, να μάθουμε να κάνουμε adjust το mindset για strategy. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει από καιρό σε καιρό είμαι μέσα σε μία μάχη. Αλλά όπως κάνανε στα αρχαία χρόνια οι στρατηγοί, γιατί οι στρατηγοί το κάνανε αυτό, κάποια στιγμή φεύγαν λίγο από τη μάχη και ανέβαιναν στο λόφο οι άνθρωποι. Και βλέπαν από το λόφο λίγο πιο ψηλά. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ανέβεις λίγο πιο ψηλά και τα μεγάλα και τα προβλήματα και τα ωραία φαίνονται λίγο μικρότερα. Και μπορείς να κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου. Βέβαια, μόλις καταφέρεις αυτό το λοφάκι να το κάνεις αυτό, αυτό που τελικά θα δεις είναι ότι υπάρχει και ένα πιο ψηλό λοφάκι. Άρα πάντα αναπτύσσεται η στρατηγική σκέψη. Ανεβαίνω και βλέπω τα πράγματα με μία απόσταση πιο στρατηγικά. Πρέπει να διαβάζω το χάρτη. Αλλιώς μου έρχονται κατραπακές από τις αλλαγές. Αν όμως διαβάζω το χάρτη, θα δω ότι ναι, βρε παιδί μου, αυτό το industry που με ενδιαφέρει ή αυτό το field study in my studies που με ενδιαφέρει, βέβαια, αυτό μεταλλάσσεται. Ξέρεις, έχει ξεκινήσει ένα κύμα στην Αμερική ή ξέρω εγώ στην Ιαπωνία ή δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Αν διαβάζω τους αέριδες γύρω μου, τότε δεν μου έρχονται τόσες κατραπακές, ούτε αναγκάζεται μεθαύριο η εταιρεία να δίνει του κόσμου τα χρήματα απλά για να μου δείξει τις τάσεις. Μπορώ και εγώ μόνη μου να είμαι ευλίγιστη και να μαθαίνω τις τάσεις. Δεν είναι εύκολο, αλλά γίνεται. Αρκεί να είναι στο mindset. Αυτό είναι ένα θεματάκι. Το έχουμε ήδη σαν άνθρωποι από μικρή ηλικία, ότι έχουμε πολλά layers, αλλά στις εταιρείες πια κορυφώνεται και στις πολυεθνικές τερματίζεται, θα έλεγα. Δηλαδή, πρέπει να σκέφτεσαι το ρόλο σου μέσα στο τμήμα σου. Το ρόλο σου και σε σχέση με το layer του division. Το ρόλο σου και σε σχέση με το layer της χώρας. Και μετά του region. Και μετά του global. Και μετά του industry. Και μετά του market. Εντάξει. Λοιπόν, ωραία πράγματα, συναρπαστικά. Απλά πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε τον εαυτό μας σε πολλά διαφορετικά layers για να πάρουμε μια σωστή απόφαση και να δούμε αν πρέπει να δυστυχήσουμε, ποτέ βέβαια, ή να δούμε πώς θα προχωρήσουμε σε εξερεύνηση. Communication and collaboration. Εκατομμύρια κάθε χρόνο οι εταιρείες επενδύουν. Εκατομμύρια. Μήπως και βελτιωθεί. Είναι δύσκολο κομμάτι. Και ειδικά όταν μιλάμε π.χ. για επιστημονικά μυαλά, όπως είστε κι εσείς, δεν είμαστε πιο εύκολοι άνθρωποι επιστήμονες. Δεν μην το κρύβουμε. Είμαστε λίγο αυτόνομοι, λίγο πιο έτσι, λίγο πιο αλλιώς. Μπορεί να έχουμε εγωκεντρισμούς. Αυτά βγαίνουν στην επικοινωνία. Και επειδή σε επιχειρήσεις τα πράγματα λέγονται λίγο πιο σκληρά, ας εξασκηθούμε από τώρα. Collaboration. Πολλή επένδυση γίνεται. Teamwork. Δεν είναι το ίδιο. Δεν συγκρίνω ακριβώς, αλλά μπορεί εσύ να κάθεσαι με κάποιους συμφοιτητές σου να κάνεις κάποιες εργασίες μαζί. Ωραία. Στις επιχειρήσεις, όταν θα κάτσεις με κάποιους συμμαθητές σου, π.χ., να κάνεις κάποια εργασία μαζί, πάντα υπάρχει και το element of competition. Οπότε το teamwork θέλει adaptation κι αυτό. Ωραία. Πάντα με συναρπαστικό τρόπο. Αλλά πρέπει να βλέπουμε όλα τα layers και να βλέπουμε, δεν είναι εύκολο ούτε το teamwork. Εδώ να δείτε τι επενδύουν οι εταιρείες. Για να καταφέρουν, γιατί ένας μόνος του τι θα κάνει. Δεν μεγαλουργεί η εταιρεία με τις μονάδες. Υπάρχει περίπτωση μια μεγάλη εταιρεία ή ένα startup ή ένα οτιδήποτε εξαιτίας ενός conflict δύο ατόμων να πηγαίνει πίσω σε αποτελέσματα. Όσο και αν ακούγεται αυτό κουτό,
Ισχύει, γιατί πρέπει να μάθουμε να προσαρμοζόμαστε για τις συγκρούσεις. Είναι μεγαλειώδες στοιχείο οι συγκρούσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις. Καταρχήν υπάρχουν άνθρωποι που αν δεν ανέβουν συγκρουσιακά στο μυαλό τους, δεν γεννάνε ωραίες ιδέες. Άρα πρέπει εμείς να κάνουμε adapt, και αυτοί βέβαια να κάνουν adapt, στους συναδέλφους τους, γιατί δεν είναι κακό πάντα κάποιος αν έχει, ας πούμε, ένα στυλ ή ένα λίγο διαφορετικό από εμάς. Θέλει και αυτό δουλίτσα και σε αυτό μπορούμε να επενδύσουμε και να βοηθηθούμε. Τώρα, δύσκολο κομμάτι όταν κάνουμε join μια εταιρεία, όπως και όταν κάνουμε join ένα τμήμα στο πανεπιστήμιο ή οτιδήποτε, ότι έχει τη δική του κουλτούρα και μικροπολιτικές. Και εδώ ξέρετε, επειδή το θέμα είναι αξιακό, αν μπορούμε να ευθυγραμμιστούμε με adaptability έχει καλώς, αλλά επειδή μπορεί οι αξίες μας να μην ταιριάζουν, εκεί μπορεί να πρέπει να αποχωρήσουμε. Με adaptability, αντί να καθόμαστε και να γκρινιάζουμε. Και να, οι adaptable άνθρωποι δεν πολύ γκρινιάζουν. Αποτυχία. Τι σημαίνει αποτυχία? Αποτυχία σημαίνει ένα step στο progress. Ένα βήμα προς την πρόοδο. Αυτό είναι αποτυχία. Δεν είπαμε πάμε καταστρέψουμε την εταιρεία. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Αλλά η αποτυχία πραγματικά στο transformation κάνεις ένα βήμα και το βήμα σου λέει αν μπορείς να κάνεις δεύτερο εδώ ή αν πρέπει να κάνεις το δεύτερο από την άλλη πλευρά. Αυτό. Άρα αυτό είναι αποτυχία. Δηλαδή κάνω ένα βήμα και το βήμα μου λέει δεν θα πάει άλλο Μαρίνα, δεν πάει προς τα δω. Ωραία. Είναι γνώση λοιπόν αυτό. Ναι ή όχι. Είναι γνώση. Άρα κατάλαβα ότι εδώ δεν πάει, θα πάω από εδώ. Παρεπιπτόντως αυτό στις επιχειρήσεις λέγεται transformation και αν αυτό το θεωρούμε αποτυχία δεν είμαστε adaptable. Τέλος. Αυτό. Νομίζω απλά. Άρα δεν ξέρω αν θα φτάσει σε αυτό το επίπεδο, εγώ είναι λίγο δύσκολο στην ηλικία μου, αλλά τέλος πάντων, ναι, δεν γίνεται. Πάντως πρέπει να έχουμε μια ευληγησία στο θέμα της αποτυχίας, τι σημαίνει πισωγύρι, καθυστερήσεις, χτυπιόμαστε, καθυστερούμε. Μα καθυστερούμε σημαίνει ότι δεν προχωράει. Hello! Άρα, τι θέλει, θα μείνεις εσύ εκεί κατσικωμένος αφού δεν προχωράει? Όχι, μήπως πρέπει να αλλάξεις ροή? Αυτό λοιπόν σε οδηγεί, αυτή η ερώτηση πώς μπορώ να σκεφτώ θετικά. Άρα εδώ θέλω να πάμε εδώ, εμείς θέλουμε να πάμε εδώ, θέλουμε να πάμε εδώ. Μα δεν πάει, έχει τείχο, έχει γκρεμό. Ωραία. Τι θα γινόταν λοιπόν εάν αλλάζαμε? Πάμε προς την άλλη. Creativity, problem solving. Εδώ έχουμε ένα θέμα που είναι δύσκολο. Η ταχύτητα. Τα πάντα γίνονται πιο γρήγορα. Faster and shorter, faster and shorter. Συνέχεια, η ταχύτητα είναι πολύ δυνατό στοιχείο και πολύ σκληρό στοιχείο. Οι απαιτήσεις ταχύτητας συνεχώς αυξάνονται. Άρα πρέπει, τι πρέπει να κάνεις adapt? Πρέπει να κάνεις adapt τα επίπεδα perfectionism, πρέπει να κάνεις adapt τα επίπεδα planning όχι, αλλά execution rates. Πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα adapt, αλλιώς δεν θα τα καταφέρεις. Θα σε πετάξει έξω το σύστημα. Η ταχύτητα πρέπει να είναι υψηλή και όχι συνεχώς επιταχύνει. Δύο τελευταία tips. Προσαρμοστείτε για περισσότερη αισιοδοξία. Μα μου πεις, είναι δυνατό να μας έριξε όσα πράγματα και πρέπει να αισιοδοξούμε? Μόνο. Να πω δε για αυτούς που είναι πολύ επιστημονικά μυαλά και καμιά φορά η χρειά της απεσιοδοξίας τους βοηθάει στην επιστήμη και στην έρευνα. Προτείνω ένα εξαιρετικό, το λατρεύω όταν το βρήκα αυτό, ένα μοντέλο που λέγεται επίκτητη αισιοδοξία. Learned optimism. Υπάρχουν κάποια papers στο MIT γι' αυτό, μπορείτε να τα βρείτε με Google. Ξεκλειδώνει πώς μπορεί κανείς να χτίσει αισιοδοξία ακόμη και ο απεσιόδοξος. Είναι εξαιρετικό κομμάτι γνώσης, αλλά ναι, όλα αυτά είναι συναρπαστικά. Εκεί θέλω να κάνω. Είναι συναρπαστικά. Και μόνο έτσι πρέπει να τα βλέπουμε και αν δεν μπορούμε, διαβάζουμε το paper. Και βέβαια όλα αυτά είναι για αυτό που μας έχει έρθει. Όλα τα προηγούμενα 11 είναι για αυτό που ήρθε. Η εταιρεία αποφάσισε να βγάλει ένα νέο service. Η εταιρεία αποφάσισε να σταματήσει ένα line of products και να κάνει κάτι διαφορετικό. Η εταιρεία αποφάσισε το κομμάτι που ανήκεται να το βγάλει σε ξεχωριστή εταιρεία και να φύγεται από τη μαμά εταιρεία. Όλα αυτά είναι πράγματα που γίνονται εξωγενώς και που κάπως ανακοινώνονται. Το μεγαλείο του adaptability είναι ότι κάνοντας όλα αυτά, τελικά μαθαίνετε να είστε έτοιμοι και για αυτό που δεν ξέρει κανείς ότι θα έρθει. Το απροσδόκητο, το οποίο αυτό και αν είναι συναρπαστικό και βέβαια μία από τις ικανότητες είναι να το αγκαλιάζουμε. Αυτό είναι ο μυς, αυτή είναι εμπειρία που σας μοιράστηκα μαζί σας. Εμπειρία που αφορά πολύ, βέβαια, όλο τον πλανήτη. Δεν μπορώ να πω ότι είναι μόνο από την Ελλάδα.
γιατί το πρίσμα μου κάθε μέρα είναι όλος ο πλανήτης, εδώ και 28 χρόνια, οπότε σας τα αφήνω να τα σκεφτείτε και να τα δουλέψετε. Πάμε λίγο ξεκουραστούμε. Θα δούμε το απόσπασμα ενός βίντεο τώρα. Hollywood, let's go Hollywood. Αλλά πάλι θέλω να κάνετε λίγη δουλίτσα, αλλά είστε τόσο adaptable που δεν υπάρχει πρόβλημα. Θέλω λοιπόν να έχετε στο μυαλό σας τρία πραγματάκια. Να μετράτε, έτσι μην αγχωθείτε βέβαια, εντάξει, είπαμε. Να μετρήσετε πόσα παραδείγματα προσαρμοστικότητας μπορείτε να διακρίνετε σε αυτά τα τρία λεπτάκια που θα δούμε. Δεύτερον, ποιες ικανότητες προσαρμοστικότητας βλέπετε να επιστρατεύουν οι ήρωες. Και τρίτον, τι θα γινόταν αν υπήρχε μεγαλύτερη σύμπνοια συνεργασίας μεταξύ τους. Τροφή για σκέψη. Ωραία, άρα ώρα για σκέψη. Λοιπόν, θα μας βοηθήσουν εδώ οι εξαιρετικοί, τα εξαιρετικά μας παιδιά, στο Mindflow Think Biz Mindflow, να δούμε λίγο το βίντεο. Ωραία, thank you. She's my friend Tribble. Λοιπόν, όσο συνεχίζετε να μας στέλνετε τις απαντήσεις σας για το πόσα παραδείγματα προσαρμοστικότητας είδατε, ποιες άλλες ικανότητες και δεξιότητες και τι θα γινόταν τελικά αν συνεργάζονταν τα παιδιά, θα κάνω ένα γρήγορο recap για όσους δεν έχουν δει την ταινία, να μπούμε μέσα στην πλοκή καλύτερα. Ουσιαστικά βλέπουμε τη δεύτερη δοκιμασία ενός τρίαθλου. Τα παιδιά έχουν στόχο να μπουν μέσα στη λίμνη, να αντιμετωπίσουν ό,τι κίνδυνο κρύβει και να βγάλουν έξω τους συμμαθητές του σόους.
Σημασία έχει να χρησιμοποιήσουν ό,τι γνωρίζει ο καθένας μέχρι εκείνη τη στιγμή. Είτε είναι εξόρκια, είτε είναι βότανα. Στην περίπτωση του Χάρι Πότερ που είναι ο μικρότερος, δεν γνωρίζει τα εξόρκια που γνωρίζουν οι άλλοι για να προστατευτούν. Οπότε καλείται να πάρει βοήθεια από άλλους. Πριν συνεχίσουμε, Βερόνικα, Νικόλα, έχουμε κάτι από το chat? Έχουμε πάρει κάποια απάντηση? Μέχρι στιγμής βλέπουμε πολλά συγχαρητήρια και ότι τους αρέσει πάρα πολύ η διάδραση που υπάρχει. Νομίζω ότι είναι ακόμη ταπεινό το κοινό μας, δεν θέλει να απαντήσει. Πολύ ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να απαντάμε σιγά σιγά, γιατί θα μπούμε σε ένα πιο βιωματικό κομμάτι της παρουσίασής μας. Λοιπόν, να πω ότι ο Χάρι Πότερ χρειάστηκε να μάθει πράγματα. Και το έψαχνε αυτό, είχε ανοιχτό μυαλό και ήταν ανοιχτό στις νέες εμπειρίες. Έτσι λοιπόν βρήκε το βότανο, το οποίο κατάφερε να τον κάνει να βγάλει τα βράνχια και να βγάλει και αυτά τα σαμπτερίγια που είχε. Στη συνέχεια βλέπουμε ότι είχε ένα συγκεκριμένο στόχο. Ήθελε να κάνει, να ολοκληρώσει το task και να κερδίσει φυσικά στη δοκιμασία. Και είχε σημαντική αντίληψη των αλλαγών που συνέβαιναν στο περιβάλλον. Πρέπει να καταλαβαίνουμε τι διαφέρει στη νέα κατάσταση από την κατάσταση που βρισκόμαστε τώρα, για να μπορέσουμε να κάνουμε step in και να προσαρμοστούμε, να γίνουμε κομμάτι της και να γίνει κομμάτι μας. Αυτό φυσικά πολλές φορές παρουσιάζει προβλήματα. Προβλήματα τα οποία χρειάζονται επίλυση. Η επίλυση προβλημάτων είναι ένα ακόμα soft skill, το οποίο θα λέγαμε είναι μια κατηγορία, είναι μια ομπρέλα δεξιοτήτων. Εμπεριέχει τη δημιουργικότητα, εμπεριέχει πειραματισμό. Κάθε παιδί είδαμε ότι βρήκε διαφορετικό τρόπο. Κάποιος έβαλε τη φούσκα γύρω από το πρόσωπό του, κάποιος έγινε καρχαρίας, ο Χάρη πήρε το βότανο. Βλέπουμε ότι χρειάζεται ευελιξία, γιατί κάποιες φορές, ωραία, έχουμε σχεδιάσει το πώς τελικά θα προσαρμοστούμε και τα πράγματα αλλάζουν ξαφνικά. Οπότε πρέπει γρήγορα να προσαρμοστούμε στη νέα αλλαγή. Χρειάζεται στρατηγική σκέψη. Βεβαίως. Την Νικολέτα και λέει ότι 3 φορές προσαρμόστηκε ο Χάρη. Τέλεια. Ωραία. Όντως προσαρμόστηκε τουλάχιστον 3 φορές, θα έλεγα εγώ. Τουλάχιστον 3 φορές όταν μπήκε στο νερό, όταν αργότερα χρειάστηκε να υπομείνει περισσότερη ώρα κάτω από το νερό ώστε να σώσει τον εαυτό του, και φυσικά πριν όταν αποφάσισε να σώσει και τα παιδιά. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα, όπως βλέπουμε εδώ, γιατί συνεχίζοντας αυτό που έλεγα, έχουμε τη στρατηγική σκέψη και το decision making. Προσοχή, decision making doesn't mean decision bias. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις και γρήγορα, αλλά όχι να βιάζουμε τις αποφάσεις που παίρνουμε. Έτσι λοιπόν, όταν άρχισε να σώζει τα παιδιά και είδε ότι του ορμάνε τα τερατάκια του βυθού, αποφάσισε ότι δεν μπορούμε να μας σώσουμε όλους ταυτόχρονα. Πρώτα θα στείλω τα παιδιά να αναδυθούν, στη συνέχεια θα δω τι θα κάνω με τον εαυτό μου. Και όταν είδε τι θα κάνει με τον εαυτό του, χρειάστηκε θετικότητα και αυτοπεποίθηση. Χρειάστηκε θετικότητα και αυτοπεποίθηση, φυσικά για να νικήσει τα τερατάκια και να προχωρήσει. Όλα αυτά μπορούν να συμβούν μόνο εφόσον καταφέρουμε να βγούμε έξω από τα πλαίσια της ζώνης ασφαλείας μας. Όσο μένουμε εγκλωβισμένοι σε αυτά που γνωρίζουμε, στους ανθρώπους που γνωρίζουμε, στις συνήθειές μας, δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε σε κάτι. Δεν χρειάζεται να προσαρμοστούμε σε κάτι. Πρέπει να βγούμε έξω, να πάρουμε τις νέες εμπειρίες, να γνωρίσουμε τους νέους ανθρώπους, να δοκιμάσουμε, να πειραματιστούμε, να δημιουργήσουμε. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι μόνο ατομικές οι περιπτώσεις που χρειάζονται προσαρμοστικότητα. Μίλησε και η Μαρίνα προηγουμένως για συνεργασία και επικοινωνία. Βλέπουμε εδώ ότι την ομπρέλα αυτών των δεξιοτήτων για τις ομάδες μπορούν να συμπληρώσουν ενδεικτικά και η ενεργητική ακρόαση και οι οργανωτικές ικανότητες και φυσικά η αποδοχή της άλλης οπτικής. Πρέπει να μπορώ να ακούσω την άποψη του άλλου και να την αποδεχτώ, ακόμα και αν είναι πιο καινοτόμο μυαλό από μένα. Ακόμα και αν είμαστε και οι 2 γνώστες κάποιου αντικειμένου, αλλά ο άλλος μπορεί να έχει κάποια άλλη πηγή. Ακόμα και αν βλέπουμε το ίδιο πράγμα με διαφορετικό τρόπο. Αρκετά όμως με τη θεωρία. Ας περάσουμε λίγο σε πιο πρακτικά πράγματα. Σας έχω εδώ ένα μοντέλο. Λέγεται 4P's Model. Έχω αφήσει επίτηδες στους αγγλικούς τίτλους για να καταλαβαίνουμε από πού ονομάστηκε. Και τώρα την επόμενη φορά που θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε μια νέα κατάσταση, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι: παίρνουμε ένα χαρτί
και φτιάχνουμε 4 στήλες. Κάθε μία από τις στήλες έχει έναν από τους 4 τίτλους: Project, Purpose, Particulars and People. Στην πρώτη στήλη αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να γράψουμε τη διαδικασία. Να γράψουμε δηλαδή τα βήματα. Στη συνέχεια θέλουμε να κάνουμε define το σκοπό μας, το στόχο μας. Πρέπει να ξέρουμε ακριβώς με συγκεκριμένες λέξεις πού θέλουμε να φτάσουμε. Στα particulars θα γράψουμε τα μέσα που θα μας οδηγούν από το κάθε σκαλοπάτι στο επόμενο, μέχρι να φτάσουμε το στόχο μας. Και τέλος, ποιες θα είναι οι συνέπειες που έχει αυτή η αλλαγή ή αυτή μας η κίνηση γενικότερα, τόσο σε εμάς όσο και στους ανθρώπους γύρω μας. Ο Χάρι Πότερ πέρναγε συχνά από όλα αυτά, διότι αν σκεφτείτε όσοι έχετε δει τις ταινίες, κάθε φορά έπρεπε να ολοκληρώσει ένα συγκεκριμένο task, υπήρχε μια συγκεκριμένη διαδικασία θα λέγαμε, είχε ένα συγκεκριμένο στόχο, είχε ενσυναίσθηση που τον οδηγούσε άλλο πολύ σημαντικό soft skill και τον έβαζε να σκεφτεί συχνά τελικά τι αντίκτυπο θα έχει όλο αυτό στους ανθρώπους που αγαπάω. Και ψάχνε συνήθως τα μέσα για να το επιτύχει. Είμαι σίγουρος όμως ότι ανάμεσά μας έχουμε και πιο μαθηματικά μυαλά. Οπότε σας έχω ετοιμάσει και μία μαθηματική εξίσωση, θα λέγαμε, για την προσαρμοστικότητα. Στον αριθμητή έχουμε βάλει τον στόχο, τη φιλοπεριέργεια και την ανθεκτικότητα. Όπως είπαμε προηγουμένως, πρέπει να γνωρίζουμε το στόχο και την αξία του. Πρέπει να ξέρουμε πόσο τελικά θέλουμε να το πετύχουμε αυτό. Και συνέχεια πόσο αντέχουμε να θυσιάσουμε, πόσο αντέχουμε να υποστούμε, πόσο μπροστά αντέχουμε να πάμε. Έχουμε και τον παρονομαστή όμως που είναι οι επιπτώσεις όλων αυτών. Τι αρνητικό μπορεί να συμβεί είτε σε μένα, είτε στους άλλους, είτε στην καριέρα μου, άμα προχωρήσω. Συνεχίζουμε με Hollywood. Μετά το Harry Potter είπαμε να εμπνευστούμε και λίγο από τα Star Wars. Βλέπουμε εδώ πέρα τον δάσκαλο ο οποίος μας λέει ότι στους σκοτεινούς καιρούς είναι που πραγματικά χρειαζόμαστε την προσαρμοστικότητα. Εκεί χρειαζόμαστε πραγματικά μια γνώση να μας λάμψει το δρόμο, να μας φωτίσει το δρόμο. Και βλέπουμε δίπλα ότι πολλές φορές χρειάζεται να ξεμάθουμε κάτι που ήδη γνωρίζουμε. Και αργότερα πιθανότητα να το ξαναμάθουμε. Αυτό πολλές φορές μπορεί να είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει. Ας κάνουμε κάποιες ασκήσεις, να το διαπιστώσουμε. Όλοι οι άνθρωποι σταυρώνουμε τα χέρια μας με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Εμένα, για παράδειγμα, ο αριστερός αντίχειρας βγαίνει παραπάνω. Θα ήθελα να το δοκιμάσετε πίσω από τις οθόνες σας, να αφήσετε ήρεμα τα χέρια σας κάτω και γρήγορα να προσπαθήσετε να τα κλείσετε βάζοντας το άλλο χέρι ανάποδα. Βάζοντας, αν εμένα εξήχε πριν ο αριστερός αντίχειρας, τώρα το δεξί. Το ίδιο πράγμα μπορεί να γίνει και άμα σταυρώνουμε τους βραχίονες. Αφήνουμε και τα πλέκουμε γρήγορα. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει όταν φοράμε ένα ρολόι. Εγώ, ας πούμε, που το φοράω στο δεξί χέρι, όταν το βάλω στο αριστερό θα με βαραίνει. Δεν είναι φυσικά το βάρος του ρολογιού που αλλάζει, αλλά είναι το βάρος της συνήθειας. Θα ήθελα να μας γράψετε στο chat, αν θέλετε, πώς πήγαν αυτές οι ασκήσεις, αν τις δοκιμάσατε, αν είναι άβολες, εύκολες, αν το πετύχατε ή όχι. Όσο προχωράμε σε μία ακόμα. Βλέπουμε εδώ ένα φίλο, ένα ελέφαντα. Ωραίο τυπάκι είναι. Θα ήθελα να κλείσετε τα μάτια σας και να προσπαθήσετε να εστιάσετε την προσοχή σας, να κρατήσετε την εικόνα αυτού του ελέφαντα. Θα ήθελα να ανοίξετε τα μάτια σας, να τον παρατηρήσετε λιγάκι ακόμα και όταν σας δώσω το σύνθημα, να κλείσετε ξανά τα μάτια σας για 10 με 15 δευτερόλεπτα και να προσπαθήσετε να μην σκεφτείτε καθόλου κάποιον ελέφαντα. Πάμε! Λίγο ακόμα. Ωραία, μπορούμε να ανοίξουμε τα μάτια μας. Συνήθως αυτή η άσκηση είναι πιο δύσκολη. Πείτε μου εσείς αν τα καταφέρατε. Είναι πιο δύσκολο να ελέγξουμε το μυαλό μας από όσο να ελέγξουμε τις κινήσεις των χεριών μας όπως κάναμε προηγουμένως. Είναι πιο δύσκολο να αλλάξουμε τις στάσεις και τις συνήθειές μας. Είναι πιο δύσκολο να πάμε από ένα fixed mindset σε ένα growth mindset. Και αυτές είναι κάποιες πολύ απλές ασκήσεις που μας δείχνουν τελικά ότι η προσαρμοστικότητα είναι κάτι
δύσκολο, που όμως μπορεί να επιτευχθεί. Είναι αυτό που έλεγε η Μαρίνα προηγουμένως. Χρειάζεται να ασκήσουμε το συγκεκριμένο μη. Θα ήθελα όμως να προχωρήσουμε λίγο ακόμα. Θα ήθελα να σας πάω καπαλού και να σας πω μια ιστορία. Λένε πως όταν οι άνθρωποι στερούνται κάποιας αίσθησής τους ή την έχουν μειωμένη, χάνουν την επαφή τους με κάτι. Αν στερείσαι, ακοείς για παράδειγμα, χάνεις την επαφή με τους ανθρώπους. Αν πάλι στερείσαι ή έχεις μειωμένη όραση, τότε χάνεις την επαφή με τα αντικείμενα, τη φύση και τον κόσμο. Θα ήθελα λοιπόν, μιας που μιλάμε για την προσαρμοστικότητα, να μιλήσουμε για ένα παιδί που αν όλοι γύρω βλέπουμε 10 δέκατα, με ή χωρίς γυαλιά, αυτό το παιδί να βλέπει ένα δέκατο ή και λιγότερο. Να έχει συγγενή αχρωματοψία, δηλαδή δυσκολία διάκρισης έως και απουσία χρωμάτων, να μην μπορεί να εστιάσει το βλέμμα του και να μην βλέπει καθαρά πέρα από την επέκταση, θα λέγαμε, του χεριού του, περίπου ένα μέτρο. Στα πλαίσια της προσαρμοστικότητας, πώς ένα τέτοιο παιδί θα μπορούσε να κάνει ποδήλατο? Πώς ένα τέτοιο παιδί θα μπορούσε να παίξει ποδόσφαιρο ή μπάσκετ στο σχολείο με τα άλλα παιδιά? Και μεγαλώνοντας, πώς να πάει εκδρομή, φροντιστήριο ή σινεμά με τους φίλους του να δουν μια αγαπημένη ταινία με υποτίτλους? Σας αφήνω 2 λεπτά να το σκεφτείτε. Σιγά σιγά αυτό το παιδί θα μεγαλώσει, θα μπει σε μια σχολή. Και όταν μπει σε αυτή τη σχολή θα πρέπει για αρχή να πάει. Άμα δεν έχουμε COVID φυσικά και γίνονται όλα διαδικτυακά. Πρέπει να πάει. Άρα, πώς θα πάει αν δεν μπορεί να δει φανοστάτες, αν δεν μπορεί να δει ταμπέλες, αν δεν μπορεί να δει τον αριθμό του λεωφορείου που περνάει? Και όταν φτάσει, πώς θα δει νοήματα συμφοιτητών του που θα του λένε «Έλα, σου έχω θέση μέσα στις εκατοντάδες του αμφιθεάτρου». Και όταν έρθει η εξεταστική και όλοι πρέπει να δώσουμε εξετάσεις με αυτά τα μεγάλα, τα τούβλα, τα συγγράμματα που όλοι γνωρίζουμε, πώς θα δώσει εξετάσεις όπως οι υπόλοιποι? Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν 2 επιλογές. Η πρώτη, και πιο εύκολη θα λέγαμε, είναι να αφαιθεί σε αυτή την κατάσταση και να χρησιμοποιήσει κάποιο μπαστούνι, να μάθει γραφή Braille, να χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα μέσα τα οποία θα μπορούσαν να του διευκολύνουν τη ζωή και φυσικά θα ήταν απολύτως αποδεκτά. Όμως, αφού δεν είναι ολοκληρωτικά τυφλός, υπάρχει και μία δεύτερη επιλογή. Και αυτή είναι να βρίσκει τρόπους να γίνει προσαρμοστικός. Να βρίσκει τρόπους να μπαίνει σε αυτό που θα ονομάζαμε φυσιολογικό. Φυσικά το δεύτερο έχει, στο δεύτερο μάλλον παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ανθεκτικότητά του, τα ερεθίσματα που έχει δεχτεί από την οικογένεια, από το ευρύτερο περιβάλλον, η ένταση και η διάρκεια της προσπάθειάς του, η υπομονή και η επιμονή του και η θετικότητα και η αυτοπεποίθηση. Τι γίνεται όμως όταν η μισή σου ζωή είναι αφιερωμένη σε τέτοια προβλήματα? Επειδή απλά μία από τις αισθήσεις σου, τις ίδιες αισθήσεις σου, σε έχει προδώσει. Δεν είναι καθόλου εύκολο να χτυπάς τις βιτρίνες, να σκοντάφτεις τα σκαλιά ή στο πεζοδρόμιο και να πρέπει να σηκωθείς, να προχωρήσεις και να εξερευνήσεις. Δεν είναι καθόλου εύκολο, είναι πολύ άβολο να πρέπει να αντιμετωπίσεις bullying, κριτική, ερωτήσεις γιατί βλέπεις τόσο κοντά, ας πούμε, μια οθόνη, γιατί διαβάζεις τόσο κοντά ένα βιβλίο και συνέχεια να πρέπει να εξηγήσεις τι, πώς και γιατί δεν βλέπεις τον πίνακα, δεν είδες την μπάλα που σου πέταξα, δεν με είδες που σε χαιρέτησα, ενώ οποιοδήποτε άλλος θα τα είχε δει. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορείς να εμπιστευτείς τις αισθήσεις σου. Μπορείς να ακούσεις τη διαίσθησή σου. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη φαντασία σου και την αντίληψή σου. Και φυσικά να αναπτύξεις όλα αυτά τα soft skills για τα οποία μιλήσαμε μετά από το βίντεο του Harry Potter. Για παράδειγμα,
ένα τέτοιο παιδί μπορεί να διαβάσει πολλά βιβλία, να εξασκηθεί σε αυτό, ακόμα και αν κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο, γιατί μετά από κάποιες ώρες μπορεί να δημιουργούνται πονοκέφαλοι, μπορεί τα μάτια να θολώνουν. Παρ' όλα αυτά, αν το αγαπήσει αυτό το πράγμα, μπορεί να συνεχίσει. Μπορεί να συνεχίσει και να καταφέρει να φτάσει στο επίπεδο να διαβάζει τους υπότιτλους μια ταινίας. Και ό,τι φυσικά δεν μπορεί να διαβάσει, να το συμπληρώνουν οι γνώσεις της αγγλικής του γλώσσας. Όταν πρέπει να αθληθεί, μπορεί να διαλέξει το μπάσκετ, όπου η μπάλα ακούγεται στο παρκέ. Έτσι μπορεί να συντονίσει τις κινήσεις του και με πολλή προπόνηση να μάθει να εστιάζει και να στοχεύει στην μπασκετά. Τέλος, όσον αφορά τη μετακίνηση, θα μπορούσε να αναπτύξει τον προσανατολισμό του. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει την εξωστρέφειά του. Συγγνώμη, σε πόση ώρα έρχεται το μετρό? Ποιο λεωφορείο ήταν αυτό που έφτασε? Μήπως θα μπορούσατε να μου πείτε πώς θα φτάσω εκεί πέρα? Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να σας γνωρίσω αυτό το παιδί. Ονομάζομαι Δημήτρης Σαντορινέος. Είμαι φοιτητής στην ψυχολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και αυτό είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μου. Καθημερινά χρειάζεται να γίνομαι προσαρμοστικός για πολλά τέτοια θέματα. Όπως σήμερα που ήρθα εδώ να κάνω αυτή την ομιλία και έπρεπε να φτιάξω κάποια slides τα οποία μετά ούτε ο ίδιος δεν μπορώ να διαβάσω. Και έπρεπε μάλλον να τα απομνημονεύσω. Η ζωή, βλέπετε, είναι γεμάτη αλλαγές. Είναι γεμάτη αλλαγές από τη στιγμή που ανοίγει ο αμνιακός σάκος και ερχόμαστε σε επαφή με το φως, όταν το οξυγόνο πλημμυρίζει τους πνευμονές μας. Σιγά σιγά μεγαλώνουμε, περνάμε παιδική ηλικία, εφηβική ηλικία, έχουμε φίλους, σχέσεις, παρέες. Φτάνουμε στο πανεπιστήμιο, εκεί έχει τις δικές του δοκιμασίες αυτό το στάδιο, θα λέγαμε, της ζωής. Μετά πρέπει να βγούμε ακόμα πιο έξω, να αντιμετωπίσουμε καινούριους κινδύνους, θα λέγαμε. Θέλουμε να φτιάξουμε τη δική μας εταιρεία, θέλουμε να μπούμε σε μια νέα εταιρεία. Θέλουμε να κάνουμε καριέρα, όπως και να έχει. Και φυσικά όλο αυτό κλείνει με τη μεγαλύτερη αλλαγή, νομίζω, που μπορεί επίσης να δεχθεί κάποιος και ποτέ κανένας δεν είναι προετοιμασμένος. Πολλές φορές δεν επιλέγουμε τις αλλαγές που μας συμβαίνουν, ούτε τις συνθήκες τις οποίες θα πρέπει να υποστούμε. Όμως κάθε φορά μπορούμε να επιλέξουμε το πώς θα τις δούμε και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Μας έδειξε η Μαρία προηγουμένως κάποιους τρόπους που θα καταλάβουμε σε ποιο στάδιο τελικά βρισκόμαστε και πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε. Γιατί η προσαρμοστικότητα, παρότι υπάρχει στα γονίδια μας, όπως λένε οι νευροεπιστήμες, δεν πάβει να είναι και μία ικανότητα. Μία ικανότητα που διαβίου και ο καθένας μας μπορούμε να αναπτύξουμε. Μήπως τελικά η προσαρμοστικότητα είναι και επιλογή? Κι αν ναι, εσείς θα την επιλέξετε? Η απόφαση είναι δική σας. Θα μπορούσαμε τώρα να περάσουμε στις ερωτήσεις. Είμαστε στη διάθεσή σας και η Μαρίνα και εγώ. Τέλεια. Να σας συγχαρούμε καταρχήν για την προσαρμοστικότητά σας. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε, κάναμε και ένα live test. Εμφανίστηκε ο Δημήτρης για το κομμάτι το δικό του και έτσι προχωρήσαμε. Είμαστε έτοιμοι. Ξέρω ότι υπάρχει τώρα, είδα ότι υπάρχει μια υστέρηση 20 δευτερολέπτων πολλές φορές με το live. Οπότε θα περιμένουμε αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από εσάς στο κομμάτι της προσαρμοστικότητας και στη συνέχεια να κλείσουμε και εμείς την ομιλία μας. Έχουμε ήδη κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν, ξεκινάω με την πρώτη ερώτηση. Ποιες είναι οι σκέψεις που μπορεί να βοηθήσουν κάποιον να διαχειριστεί την αποτυχία? Πολύ ωραία. Η διαχείριση της αποτυχίας και η ονομασία κάποιου θέματος ως αποτυχία είναι θέμα του ποια είναι η νοοτροπία μας. Πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να καλλιεργήσουμε μία νοοτροπία που θα ανέχεται το λάθος εντός εισαγωγικών. Ξεκινάμε δηλαδή από κάποια απλά πράγματα. Και να μεταφράζουμε καταρχήν το λάθος ως ένα απαραίτητο στοιχείο για την πρόοδο. Και είναι σημαντικό αυτό. Ας πούμε, αν σκεφτείτε επιστημονικά, θα δείτε ότι για να εφευρεθεί ένα μηχανηματάκι, πόσα μηχανηματάκια ή πόσα attempts έχουν υποτίθεται πάει λανθασμένα. Άρα, θα χρησιμοποιήσω λίγο τα λόγια του Έντισον εδώ, που είπε ότι δεν έχω καν, λέει, εγώ δεν έχω αποτύχει ποτέ. Απλά έχω
έχω περάσει μέσα από 9.999 τρόπους που δεν μπορεί π.χ. να ανάψει ο λαμπτήρας. Εγώ δεν έκανα κανένα λάθος βέβαια, απλά έχω εφεύρει σχεδόν 10.000 τρόπους που δεν γίνεται να ανάψει λάμπα. Τώρα, η αποτυχία πραγματικά, η ζωή, το βλέπουμε εντελώς διαφορετικά όταν είμαστε πολύ adaptable, μας δείχνει κάποια dead ends, κάποια αδιέξοδα. Ακόμη και αν αυτά είναι... Άλλο το λάθος, άλλο η αποτυχία. Η αποτυχία μπορεί να είναι ξεκινάμε κάτι και βλέπουμε ότι δεν προχωράει παραπέρα. Δεν είναι κακό αυτό. Ειδικά στη σημερινή εποχή που θέλουμε transformations, η ίδια η αποτυχία εντός εισαγωγικών μας δείχνει ότι προς τα δω δεν πάει. Τι άλλο, πού αλλού μπορούμε να βρεθούμε με τους ίδιους πόρους. Τελεία, συνεχίζω. Πώς τοποθετεί κανείς τη γραμμή όπου η προσαρμοστικότητα γίνεται ψυχοφθόρα λόγω των συνεχών αλλαγών? Ωραία. Και η προσαρμοστικότητα είναι μία νοοτροπία, όπως είδαμε. Βέβαια, γυμνάζεται και είναι ένας μυς. Οι αλλαγές δεν θα σταματήσουν. Αυτή είναι η ψυχική ανθεκτικότητα που πρέπει να χτίσουμε. Και βέβαια επιλέγουμε. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανταποκριθούμε. Καμιά φορά δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανταποκριθούμε στα πάντα όλα. Υπάρχει περίπτωση μέσα στην πρόδρασή μας και σύμφωνα με το μακροχρόνιο στόχο μας και τους στόχους μας κάθε φορά, να επιλέγουμε σε ποιες μάχες θα συμμετέχουμε. Γενικά θέλει πολύ καλή διαχείριση της πολυπλοκότητας της ζωής. Δεν είναι μόνο η προσαρμοστικότητα. Θέλει πραγματικά να κάνουμε αυτό που λέμε the mission possible. Θέλει και άλλες ποιότητες και γνώσεις. Οπότε επιλέγουμε. Εάν οι αλλαγές που έρχονται είναι σημαντικές για τα critical goals μας, για αυτά που θέλουμε να πετύχουμε, μπαίνουμε και δουλεύουμε και προσαρμοζόμαστε. Δεν είναι όμως όλες οι αλλαγές αυτές που συμβαίνουν παιδεία στα οποία πρέπει να δράσουμε. Γι' αυτό ξεκινάμε και από κάπου αλλού, το είπε και ο Δημήτρης, το purpose. Όταν είναι ξεκάθαρο το προς τα πού πηγαίνω, θα αντιμετωπίσω και θα ενστερνιστώ και θα αγκαλιάσω τις αλλαγές που πρέπει. Όχι όλες τις αλλαγές. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Δεν είναι δυνατόν. Δεν χωράει ούτε η μέρα, ούτε ο χρόνος, ούτε τίποτα. Άρα γίνεται ξεσκαρτάρισμα από τα critical goals. Να επισημάνω ότι έχουμε πάρα πολύ θετικά σχόλια από τα παιδιά, ειδικά για τον Δημήτρη. Λένε ότι είσαι υπέροχος, να το τονίσω. Συνεχίζω στην επόμενη ερώτηση. Πω κάτι γι' αυτό. Ναι. Και ευχαριστούμε τα παιδιά. Αυτό που επιλέξαμε να κάνουμε εμείς, όπως και κάθε τι που κάνουμε 28 χρόνια, είναι ότι χτίζουμε από το μηδέν. Τα παιδιά, τα εξαιρετικά αυτά παιδιά που ήρθαμε σε επαφή από το Think Biz, μας έδωσαν την έμπνευση να μην το δούμε σαν κάτι από το χαρτοφυλάκιό μας που και πάλι θα το πειράζαμε και θα το κλεπτήναμε. Χτίσαμε κάτι από το μηδέν και αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να φέρουμε και έναν άνθρωπο στο ηλικιακό σας προφίλ, που έχει όμως κάτι να διδάξει και να δώσει, να χτίσει ανθεκτικότητα. Ο Δημήτρης μας βοήθησε πάρα πολύ. Έχουμε συνδημιουργήσει αυτό το experience σήμερα και πραγματικά επενδύσαμε με πολύ χαρά και αγάπη, γιατί πραγματικά είναι μία προδιαγραφή που χρειάζεται. Ευχαριστούμε τα παιδιά που αναγνωρίζουν έτσι τη συνεισφορά του Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς εσάς. Συνεχίζω με την επόμενη ερώτηση. Θεωρείτε ότι αν έχεις κάποιο πολύ detailed πλάνο σχετικά με το μέλλον, ενδεχομένως να μην είσαι τόσο αφοσιωμένος στους στόχους σου και έτσι μειώνεται το adaptability σου? Αν έχεις detailed πλάνο. Mm-hmm. Λοιπόν, η μάχη μεταξύ της μεγάλης εικόνας και της λεπτομέρειας υπάρχει πάντα. Γενικά, υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα εδώ. Το πλάνο πρέπει να είναι στρατηγικό. Δηλαδή, το πιο σωστό είναι ένας άνθρωπος να βρει πού βρίσκεται το μεγαλείο του, δηλαδή πού τον οδηγούν οι ικανότητές του και αυτά για τα οποία είναι παθιασμένος, και να βγάλει μια στρατηγική κατεύθυνση που είναι ευθυγραμμισμένη με το μεγαλείο του. Από εκεί και πέρα, κάθε χρόνο θα φτιάχνει πλάνα πώς αυτό θα το πετυχαίνει. Η υπερανάλυση βέβαια οδηγεί σε παράλυση, είναι αλήθεια αυτό, η υπερανάλυση των πραγμάτων. Επειδή η εποχή θέλει και μία αφαιρετικότητα με την καλή, με τη στρατηγική έννοια του όρου, αυτό θα σας το μαθαίνει η πρώτη δεξιότητα που είπαμε, να ανεβαίνετε στο λόφο κάθε φορά. Και ναι, θα πρέπει σιγά σιγά οι τελειομανίες, είδα και κάτι στο chat για την τελειομανία, είναι πολύ σωστά αυτά που είπατε, πρέπει κάποια στιγμή να δούμε με ποιο επίπεδο τελειομανίας τελικά μπορούμε να ζήσουμε, αλλά παράλληλα να κάνουμε μεγάλη επίτευξη. Αλλιώς η τελειομανία θα μας παραλύσει.
Μαρίνα, μου επιτρέψεις να συμπληρώσω κάτι. Ναι, Δημήτρη. Είναι γενικότερα αυτό που λέμε ότι the plans change. Δηλαδή, είδαμε ας πούμε και στο βίντεο του Harry Potter, όλοι είχαν υπολογίσει, θα μπουν μέσα, θα σωθούν, θα βγάλουν έναν άνθρωπο. Δεν έχει υπολογίσει ο Χάρη, ας πούμε, ότι θα έπρεπε να σώσει δύο, ενώ του τελείωνε ο χρόνος. Γενικότερα είναι αυτό που είπαμε επίσης, ότι η ζωή δεν μας τα φέρνει πάντα όπως θέλουμε. Εγώ μπορεί να σχεδιάσω ό,τι θέλω και ξαφνικά κάτι να μην μου πάει όπως θέλω. Άρα και, και το επόμενο step που υπάρχει στο πλάν μου, να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ή να πρέπει να χρειαστεί πολύ περισσότερο χρόνο. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να κάνω λίγο πίσω. Να το ξανασκεφτώ, να γίνω περισσότερο προσαρμοστικός, να το πειράξω λίγο. Αναλόγως φυσικά για την περίπτωση. Κάποια άλλη ερώτηση? Αυτές μέχρι στιγμής. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Think Biz. Ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν ένα ενεργητικό κοινό. Θα κλείσουμε με την ευχή να αναπτύσσουμε την προσαρμοστικότητα με τον πιο ωραίο τρόπο που είναι το exploration. Έχουμε μπει όντως επιστημονικά σε μια εποχή που το IQ, όπως σας είπα, καταρρύπτεται. Το EQ πρέπει να το φροντίσουμε, τη συναισθηματική μας νοημοσύνη και σίγουρα το AQ, την νοημοσύνη μας, γιατί είναι μια μορφή νοημοσύνης σε σχέση με την προσαρμοστικότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Think Biz, μεγάλη τιμή μας κάνατε. Στη διάθεσή σας και μέσα και από τα δικά μας social μέσα, Facebook και LinkedIn. Νομίζω θα ανέβει και η ομιλία μας κάποια στιγμή. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Keep exploring. Keep exploring.